περίπου 800 μέτρα μήκος αυτή η γραμμή εδώ. Δεν πρέπει να φτάσει πια σκοτώ 80 χιλιόμετρα εδώ τη γραμμή. Δεν φτάνει. Είναι κοντό για να φρενάρει μετά. Πάμε μέχρι 60 χιλιόμετρα, 60 χιλιόμετρα. Ό,τι θέλεις κοντά στον κύριο Φαζάκη Αναστάση. Εδώ είναι που συνδέεται η τροχιά των χειμών με τις υπόλοιπες γραμμές από εδώ αυτή η γραμμή. Εδώ είναι ο σταύρος που λέμε, το υπόστεγο εναπόθεσης. Μπορούμε και να παρκάρουμε το βράδυ και γίνεται ο καθαρισμός του. Αυτή είναι η γραμμή 1, η γραμμή νούμερο 1 που είδαμε, η πορτοκαλί. Ναι. Η ανοξύδωτη γραμμή είναι η σειρά 1. Γιατί τα υπόλοιπα τώρα που έχουν πατισμό τρέχουν στη γραμμή. Και η κόρη μου, η κυρία Πετροπούλου, ξέρει ότι αυτά είναι τα Alstom και τα σημαίνει είναι τα Rotor. Εδώ είναι το υπόστεγο εναπόθεσης των σειρμών. Όταν βγαίνουν το βράδυ από τη γραμμή, μπαίνουν, καθαρίζονται εδώ και γίνεται η υπόλοιπη έλεγχη που είναι λοιπόν. Τα τρένα έχουμε 28 τρένα σειρά. Μετά να πάμε το λεωφορείο, να πάω μια μισή ώρα με το λεωφορείο τη κίνηση, παρά να πάω. Τέλει καλημέρα, ο Γιώργος Παπαδάκης είμαι από το σειρμό 10 στην τροχιά 9 του Σταύλου. Κάνω μια εξετάγηση σε κάποιο άτομο. Θα κάνουμε μια γύριση προς τροχιά 42 και θα ξαναεπιστρέψουμε πάλι στην τροχιά 9. Είμαι στην πίσω γραμμή στο μπάφερ, όταν πάω μπροστά θα σε ενημερώσω. Έχω λάβει καλώς. Ναι, εντάξει, οι συνομιλίες ο κάθε άνθρωπος την κάνει όπως νομίζει καλύτερα. Υπάρχει ένας μπούσουλας, ένα σταθερό πράγμα που πρέπει να ακολουθείτε, μια φρασεολογία δηλαδή, το έτοιμος, τέλος κλπ, το ξεκίνημα, όπως και δεν θα μιλάς, γιατί υπάρχει ένας μικρός χρόνος απόκρισης του ασυρμάτου με το δίκτυο κλπ. Δηλαδή πρέπει να περιμένεις 1-2 δευτερόλεπτα στην αρχή με το παρόν στο κουμπί, να μην μοιάζει να μιλάς κατευθείαν γιατί δεν θα το ακούσει. Θα ακούσει το πίσω μήνυμα. Οπότε την αρχή είναι δύο φορές. Όπως θα έχουμε σήμερα, ο πύργος λαμβάνει. Ο πύργος, αυτή η πρώτη φορά ο πύργος δεν το άκουσε. Άκουσε τη δεύτερη φορά, ο πύργος λαμβάνει. Καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Έτσι δουλεύουν όλοι οι ασύρματοι παντού. Όχι τα συγκεκριμένα τρένα. Όλοι οι ασύρματοι έτσι δουλεύουν. Υπάρχει ένας μικρός χρόνος απόκρισης στο ξεκίνημα. Μάλιστα. Σε όλους τους ασύρματους. Σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, αυτό είναι νόμος, δεν είναι κάτι καταστροφικό, δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ πίσω, και από εδώ και από εκεί, υπάρχουν κάποιοι διακόπτες με σφραγίδες, άμα τους δεις, έχουν ένα σηματάκι με σφραγίδες. Υπάρχουν όλα, μη σ' άκολη. Θα μη σε εκθέσει γι' αυτό. Δεν εκθέσεις, δεν δουλειά είμαστε εδώ. Να σου δείξουμε το χρόνο. Αυτό. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι διακόπτες που είναι με σφραγίδες. Παρέπεσε τα φώτα πώς θα ανάβουμε. Εκεί πέρα έχει ένα διακόπτη, το δεύτερο επάνω, από εδώ αυτό, δίπλα, αυτό, γίνεται. Εντάξει, στενά αυτό. Εντάξει, πάντα το κουμπί το πάνω, αυτό, τα τώρα έχει ξεκινήσει να κάνει αερισμό στον χώρο επιβατών. Α, κατάλαβα. Λοιπόν, και αν γυρίσεις και αυτό το κουμπί εδώ, εξαερισμός και κλιματισμός, είναι η καμπίνα του οδηγού. Τώρα δουλεύει για τον κλιματισμό, για τον οδηγό μόνο. Και εδώ κάνει επιλογή της θερμοκρασίας, βέβαια δεν είναι και τόσο πολύ σόι η θερμοκρασία αυτή, έχει πολύ μικρά βήματα και επειδή είναι κλιματισμός μέχρι να αρχίσει να βγάζει κρύο, περνάει η ώρα. Λοιπόν, και εδώ έχουμε βάλει ένα διακοπτάκι το οποίο είναι θα το χρησιμοποιούσε, πέρα μέσα, θα το χρησιμοποιούσε οι καθαριστές για να μπορούν να ανοίγουν τις πόρτες, μόνο τις πόρτες, δηλαδή πάει το κλειδάκι και μπορεί να κάνει μόνο χειρισμό της πόρτες στα φώτα, αλλά δεν το δουλεύουν και περισσότερο. Λοιπόν, τελειώσαμε από εδώ. Τώρα βγήκε και ο αέρας και αρχίζει τώρα και βγάζει αέρα. Μετά από περίπου 5 λεπτά θα σταματήσει ο αέρας για λόγους οικονομίας, όχι ρεύματος, του εξοπλισμού για να μην φτύρεται και πολύ. Εδώ είναι το σηματιδίνο που σου έλεγα. Υπάρχουν 4 σε κάθε βαγόνι, χρειαστεί 1, 2, 3, 4. Πάρα πολλά καλά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι σφραγισμένο, πρέπει να έχει σφραγίδα δηλαδή. Όταν θέλει να μιλήσει ο επιβάτης με τον οδηγό, τραβάει το σήμα και λέει στον οδηγό εκεί πέρα αρχίζει να μιλήσει. Για να μιλήσω τώρα θα ακουστεί. Όχι, γιατί δεν έχουμε κλειδί πάνω στην καμπίνα. Δεν έχουμε βγάλει το κλειδί. Λοιπόν, πατάει το κόκκινο κουμπί ο οδηγός, μιλάει με τον επιβάτη από αυτό το πέρα το μικρόφωνο μόνο. Μικρόφωνο. Και ακούει μόνο αυτός ο επιβάτης εδώ πέρα, όχι όλοι οι επιβάτες. Κατάλαβες. Και για να ξεκινήσει το τρένο ξανά θα πρέπει όλοι αυτοί οι διακόπτες να είναι γυρισμένοι κανονικά επάνω. Δηλαδή πρέπει να έρθει ο οδηγός, αφού μιλήσει με τον επιβάτη, στο σταθμό με το που θα ανοίξει πόρτες, να μιλήσει. Να περάσει από... Για αυτό τα τρένα εδώ, η κίνηση την έχει το 2ο, το 3ο, το 4ο και το 5ο βαγόνι. Έχουν παπουτσάκια κάτω και παίρνουν ρεύμα. Το 1ο και το 6ο βαγόνι δεν έχουν. Είναι φυτίλιο, σωστά. Απλώς δεν έχουν παπουτσάκια. Αντίθετα στα άλλα τα τρένα, τα γκρι και τα άσπρα, το 1ο, το 3ο, το 4ο και το 6ο έχουν πέδικα, έχουν παπουτσάκια. Δεν έχει το 2ο και το 5ο. Ακριβώς. Εντάξει, που είναι κουβά, το βγαίνουν πέρα. Απ' έξω τώρα στα τρένα, σε όλα τα τρένα, υπάρχουν 2 λάμπες. Το άσπρο. Τα άσπρα και τα κίτρινα. Εγώ νομίζω ότι κάποιος πήγες μπροστά. Εγώ νομίζω τις λάμπες και αυτό δεν παίρνει, δεν τα έχουν βάλει. Αυτά δεν παίρνουν. Ναι, βασικά το τρένο είναι 3 βαγόνια. Τα άλλα 3 βαγόνια είναι καθρέφτες. Δηλαδή έχουμε ένα τρένο με μια καμπίνα εκεί, και ένα άλλο τρένο, μια καμπίνα από εκεί. Κατάλαβες, εδώ στη μέση, για να μπορούν να ενώνονται τα βαγόνια, έχουν βάλει αυτή τη διάταξη. Να βλέπεις, σταμάτησε ο αέρας. Έπεσε. Σταμάτησε να δουλεύει. Πέρασαν τα 5 λεπτά. Έχουν βάλει αυτό το σύνδεσμο εδώ. Και οπότε μπορεί να το κόψει το τρένο εδώ στη μέση. Εδώ στη μέση είναι χειριστήριο. Μπούμε σε αυτό. Εδώ στη μέση, σε όλα τα τρένα, όχι μόνο σε αυτά, αλλά αυτό είναι πιο εύκολο. Εδώ έχει ένα χειριστήριο. Πάμε μια φωτογραφία. Λοιπόν, για να δουλέψει το χειριστήριο, πρέπει να βάλεις το κλειδί εδώ πέρα, το κλειδί μηχανής που λέτε. Όταν το τρένο δεν έχει μπαταρίες, κομμένες μπαταρίες, δεν έχει ούτε κόκκινα φώτα. Αλλά αυτό το κάνουμε μόνο όταν κάνουμε δουλειά και μέσα στη συντήρηση. Δεν γίνεται δηλαδή από μόνο που τελειώνει στη γραμμή κάτω. Μόνο άμα μείνουν από μπαταρίες τελείως στο τρένο, οπότε δεν ανάβει καθόλου τίποτα. Είναι όλα σβηστά. Ήρθω να στραφτούν. Θα μας βρουν. Είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα. Είπαμε είναι 6 βαγόνια το κάθε τρένο, μοιρασμένο 3 και 3. Γιατί έτσι βόλευε κατασκευαστικά να γίνει. Τα τρένα όπως είναι τοποθετημένα, αριθμισμένα, έχουν εδώ αριθμίσει, βλέπεις. Το 10α55. Η άλλη μεριά είναι το α38. Α, πάλι παλιά. Δεν μπορούμε να πάρουμε όμως το α38 από εκεί να το βάλουμε με το 6. Με το 6 παραδείγματος χάρη, να κάνουμε άλλο το τρένο. Δηλαδή θα χάσουμε τον μπούσουλα μετά. Ναι. Θα χάσουμε τη σειρά μας. Δηλαδή ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι το τρένο 10 έχει α55, α38. Δεν μπορούμε να βάλουμε α46, α538. Καταλαβες. Κάθε κατά χιλιόμετρα. Δηλαδή αυτά έχουν περίπου τα 1 χιλιόμετρα. Λοιπόν, Τώρα, ένα άλλο βασικό είναι μέσα σε κάθε βαγόνι, πάνω από κάθε πόρτα υπάρχει ένας χάρτης με τη διαδρομή που έχει στασί, γραμμή 1, γραμμή 2, γραμμή 3. Κάπου λείπουνε, κάπου υπάρχουνε, κάπου είναι παλιές, δεν έχει όλους τους σταθμούς, κάποιοι τα καινούργια τρένα. Μας κάνετε και λίγο βάζουμε τα τέλη. Λοιπόν, ο οδηγός από εδώ έχει πρόσβαση με το κλειδί. Δεν μπορεί να πει. Ναι. Θέλει να το πει. Αυτό το τρένο το είχαμε εμείς συντήρηση σήμερα το πρωί. Τελειώσαμε. Ποιο είναι? Το τρένο 25 είναι αυτό. Και θα πάει τώρα για καθαρισμό επιμελημένο το απόγευμα. Από τις 2. Ναι, είναι υποχρεωτικό κάθε φορά που μπαίνει σε έναν συνεργασμένο χώρο. Είναι... Υπάρχει προσωπικό. Ναι, ενημερώνεις γενικά ότι εισέλθεις σε συνεργατό χώρο. Κοιτάξτε, επειδή δεν είναι όπως το αυτοκίνητο, που πατάς στο φρένο και σχετικά γρήγορα το καλώνει, λοιπόν, φανταστείτε ότι με 10 χιλιόμετρα ταχύτητα πρέπει... Εδώ... Δεν θα τα πω, λοιπόν. Περίμενε λίγο. Πρέπει να μιλήσουμε. Μία και τη μαμά. Δεν σας βλέπω, ελάτε λίγο. Έλα, Αναστάσια. Έλα, εκεί τρεις και με τον κύριο Γιώργο. Και με τον κύριο Γιώργο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα είναι κόκκινα. Τα υπόλοιπα φανάρια. Δεν μπορεί το σύστημα να χαράξει δύο φανάρια λευκά κοντά στο ίδιο σημείο. Το σύστημα από μόνο του, δηλαδή δεν το κάνει ποτέ. Να δώσει λευκό σηματοδότη για κάπου αλλού, αλλά όχι γιατί. Οι τροχές είναι ως εξής. 1, 2, 3, 4 είναι. Και θα πάει μέχρι 20 χιλιόμετρα το πολύ. Παραπάνω δεν μπορεί να πάει, με όπιστο. Λοιπόν, τώρα οι γραμμές εδώ κάτω σε οδηγάνε, καταλαβαίνεις άμα παρακολουθείς πώς είναι γυρισμένες, πού θα πας. Λοιπόν, δηλαδή, βλέπεις εδώ πέρα κάτω αυτή τη στιγμή η γραμμή μας φτάει εδώ και εδώ έχει αλλάξει, έχει έρθει προς τα εδώ. Οπότε εμείς θα πάμε προς τα αριστερά. Καταλαβαίνεις. Βλέπεις εδώ πέρα κάτω που έχει γυρίσει εδώ οι μύτες. Η μύτη από εδώ έχει ακουμπήσει τη γραμμή, ενώ από εδώ έχει γίνει μακριά. Οπότε η ρόδα θα πάει από αυτή τη γραμμή. Απέναντι τώρα που θα πει θα πάνε ευθεία, είναι ανάποδα. Δηλαδή η δεξιά μύτη είναι από εδώ παιδιά. Ναι, αυτό το πιπ που ακούγεται είναι ο νεκρός άνθρωπος. Ο πεθαμένος. Δηλαδή, εάν πατήσει το κουμπί αυτό εδώ πέρα συνέχεια ή το πόδι παραπάνω από 1 λεπτό, θα φρενάρει. Θα φρενάρει μόνο το τρένο. Πάνω από ότι κάτι έγινε στον οδηγό και ο οδηγός δεν μπορεί να συμπεριφερθεί. Εάν το αφήσω, βαράει 3 χιλιόμετρα, μετά από 3 δευτερόλεπτα βαράει το ηχητικό, ανάβει εκεί πέρα και μπαμ, φρενάρει το τρένο. Δηλαδή άμα το αφήσουμε τώρα, το φτιάξτε. Και τι να πω, θα πω. Εντάξει. Τελείωσε. Το τρένο δεν πάει πουθενά. Σου λέει μεγάλε κάτι έγινε. Κάτι έχει γίνει. Για ξαναξεκινήσει, πατώ στο κουμπάκι και πας. Τώρα, αν παρεμπιπτόντως αυτό το που έκανα προηγουμένως το κάναμε κοντά στο φανάρι αυτό το κόκκινο, εγώ πρέπει τώρα να σταματήσω αυτό το κόκκινο. Μέχρι το κουτάκι εδώ το κίτρινο εδώ κάτω, ένα από εδώ, Αναστάση από εδώ. Το μεγάλο, εδώ είναι εκμεγαμένιος τόρνος που κόβουν οι στροφούς από κάτω. Καθαρίζουν όταν είναι πρόβλημα. Να σας ρωτήσω, στο Βόλο γιατί θα πάτε? Γιατί κλείστηκε μια συμφωνία ανακατασκευής των τρένων. και η εταιρεία που ανέλαβε την ανακατασκευή έστησε το μαγαζί στο Βόλο. Και τα πάτε πάνω σε Ιταλίκες? Ναι, ήρθαν οι Ιταλίκες εδώ πέρα, τα φορτώσανε και τα πήγαν στο Βόλο. Ήρθε ένας μεγάλος γερανός, φόρτωσε κάθε βαγόνι πάνω σε κάθε πλατφόρμα. Το δέσανε και το πήγαν. Λοιπόν, τώρα νομίζω οριακά κρύφτηκα λίγο. Ναι. Ορίστε. Γεια σας Θανάση. Έπρεπε η εταιρεία που δίνει και καπέλα. Έχει καπέλα. Αλλά δεν φταίω. Το δικό μου άσχημα το δύο καπέλα. Κοιτάξτε, κανονικά θα πρέπει να φοράμε και το σκληρό καπέλα. Α, λέτε του τέτοιου. Μηχανικού, του εργοταξίου. Ναι, ναι. Ο που είναι πολιτικός μηχανικός στα εργοτάξια φοράει. Εννοείται. Αυτά τα πλαστικά. Αυτά πρέπει να φοράμε. Στην αρχή του 99 φοράγαμε. Περάστε πίσω, αλλά σας έχω δώσει την καρέκλα. Θα περάσει η μητέρα σου και η κυρία Σταυρίδου πίσω. Όπα, ωραία. Λοιπόν, πίσω μια Αναστάση. Λοιπόν, τώρα για να ξαναπάμε πάλι στο σταύρο, θα πούμε πάλι τον πύργο, θα μας χαλάξει μια πορεία. Αν μας δώσει και το OK, ποτέ. Πατάμε το κουμπάκι από πάνω. Και πάμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε την Κοσμοτέ εμείς το τέταρτο σύστημα, η επικοινωνία, δηλαδή αυτό το τρένο τώρα με τον πύργο εδώ δίπλα, πήγε μέσω κυρίας της Κοσμοτέ, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Και έχουμε, υπάρχουν κενά της Κοσμοτέ κατά τόπου. Δεν κοιτάτε πώς τα άκουτε η Κοσμοτέ, πώς δεν έχουμε σύμβαση μαζί της. Όταν πριν από καμιά 15 χρόνια ήμουνα στο πύργο τότε, ήμουνα στις Βλάβες και κάναμε βάρδια, ήρθε ο τότε προϊστάμενος των τηλεπικοινωνιών εδώ πέρα και ζήτησε να βάλει μια κεραία της Κοσμοτέ ακριβώς πάνω από τον πύργο. Ποιος ήταν τότε? Δεν έχει σημασία ποιος ήταν, δεν χρειάζεται. Η ουσία είναι μία, ότι η τοποθέτηση κυραιών της τηλεφωνίας πάνω σε κτίρια και κοντά στα σχολεία απαγορεύεται. Εδώ απ' έξω έχει σχολείο. Να σας πω κάτι, εξαρτάται, γιατί εδώ υπάρχει σύμβαση της εταιρείας που τοποθετούνται κεραίες σε όλους τους σταθμούς. Ναι, κανονικά θα πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές περιβαλλοντολογικές μελέτες. Δεν χρειάζεται να πείτε, τα ξέρω πολύ καλά. Ασφάλεια λειτουργία στη μέση. Ναι, η νόμη είναι αυτή. Έχουμε το σχολείο εδώ ακριβώς απέναντι εκεί στον πύργο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σε άλλο σημείο δεν μπορεί να μπει. Και μάλιστα εκείνη την εποχή, όταν ήρθε ο προϊστάμενος των τηλεπικοινωνιών και μας είπε αυτό το πράγμα, κάποιος συνάδελφος βρήκε μια απόφαση ενός βελγικού δικαστηρίου. Το πρόβλημα με την Κοσμοτέ, άλλες φορές μας καλύπτει, άλλες φορές όχι. Πληρώνουμε τα μαγνητικά παλάκα πάνω στα διάρκεια, δεν τα ξέρω αυτά. Gracias. μέσα. Δεν υπάρχει παρασκευαστηρία, το οποίο για αύριο για συντήρηση. Το οποίο σήμερα αλλά τώρα κάποιο μοντέρες υπόδους που θα είναι πρόβλημα. Εδώ είναι τα διάφορα άλλα συνεργεία κάτω εδώ στο ισόγειο, ηλεκτρομηχανολογικό, ηλεκτροδότηση, τηλεπικοινωνίες, συναλλαγματικά, ηλεκτρική αποδίκη, τα γραφεία επάνω. Εδώ δίπλα ήταν το κτίριο που ήταν χιλιακά, το συνεργείο των χιλιακών. Εδώ είναι και η τελευταία αποθήκη που έχει συνεργικά μέσα. Για όλους βασικά. Εδώ είναι το λεπτοστάσιο που βγάζει στο νερό για τα σώματα που ζεσταίνουν μέσα. Μόνο ζεσταίνουν το δικό μας. Εδώ είναι το κτίριο της βαριάς επισκευής. Εδώ μπορούν να το λύσουν τελείως το τρόπο, να πάρουν πύρες, να το απολαύσουν. Ναι, και δεν πρέπει να το λύσουν. Εδώ είναι το πιο κεντρικό, δηλαδή αμαξοστάσιο. Και ο Ελαιώνας έχει μία από τα ίδια, στο διάταξη. Προς τα εδώ πάμε. Όχι, όχι. Για να μπω στη σκιά λίγο, γιατί δεν είναι. Ανεβαίνετε πάνω, στον πρώτο όροφο, και στο βάθος θα δείτε στη Χάρηκα για την γνωριμία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Στον πρώτο. Πάντα το ένα. Ναι, γραφεία. Ο πρώτος στη μέση περίπου. Ευχαριστούμε πολύ. Ζέστη. Τρομερή. Τώρα που πιούμε κάτι λίγο να προσυστούμε. Πώς ήτανε? Ωραία, είσαι εντάξει. Ευτυχώς είναι γύρω σου. Όλοι γεροί είμαστε, αλλά είναι η συνθήκη.